إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سنخيزوما στο εξαιρετικό βιβλίο Kitab al-Tawhid, το βιβλίο του μονοθεϊσμού, του Σheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, σε επεξήγηση του Αλλάμα Σheikh ibn Thaymin, από το έργο του Al-Qawl al-Mufid. Επίσης διαβάζουμε και από άλλες συμπληρωματικές έτσι αναγνώσεις των ουλαμά για περαιτέρω κατανόηση. Kitab al-Tawhid, κεφάλαιο 16, και σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται η μεσολάβηση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η πολυθεϊστική μεσολάβηση. Διότι οι πολυθεϊστές στην λατρεία τους αποδίδουν με σιτία στα ειδωλά τους ή σε αυτούς που λατρεύουν μαζί με τον Αλλά Subhanahu wa Ta'ala ή αντί του Αλλά. Υπάρχει δηλαδή μια πεποίθηση στους πολυθεϊστές και τους ειδωλολάτρες ότι η μεσιτία, το να στείνουν δηλαδή μεσολαβητές, νομίζουν ότι δοξάζουν τον Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ στην ουσία, χωρίς να το καταλαβαίνουν, αποδίδουν στον ύψιστο ψεγάδι. Λένε ότι από τη στιγμή που χρειαζόμαστε μεσολαβητές για να προσεγγίσουμε τον κυβερνήτη ή έναν σπουδαίο άνθρωπο, με ανάλογη σκέψη λένε ότι ο Αλλά θέλει και αυτός, χρειάζεται να τον προσεγγίσουμε με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή να ορίσουμε μεσολαβητές για να έρθουμε πιο κοντά σε αυτόν, να ακουστούν καλύτερα εντός εισαγωγικών οι προσευχές και οι εικεσίες και να γίνει δεκτή, γενικά να γίνει δεκτή η λατρεία. Εδώ ακριβώς διαπράτεται ο πολυθεϊσμός. Διότι ο ύψιστος δεν έχει ανάγκη κανέναν μεσολαβητή και δεν είναι άνθρωπος κυβερνήτης για να χρειάζεται μεσολαβητές και να στηθούν τρίτοι ανάμεσα σε αυτόν και τον δούλο του. Και όλη η δόξα ανήκει σε αυτόν. Ο Αλλά, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, είναι αυτός που ακούει τα πάντα και βλέπει τα πάντα. Αυτός που κατέχει κάθε εξουσία και δύναμη. Αυτός λοιπόν, από την στιγμή που έχει όλα αυτά τα τέλεια χαρακτηριστικά και ιδιότητες, δεν μπορεί να έχει ανάγκη από τρίτους να του μεταβιβάσουν κάτι για τους δούλους του. Οι πολυθεϊστές επίσης στείνουν διάφορους μεσολαβητές με το επιχείρημα ότι αυτοί οι μεσολαβητές είναι πιο κοντά στον Αλλά ή είναι πιο ενάρετοι από αυτούς και έτσι ο Αλλά θα τους ακούσει πιο πολύ από ότι θα ακούσει τους λιγότερο καλούς. Και βεβαίως αυτό είναι λάθος, διότι ο Αλλά επιθυμεί να του ζητήσεις απευθείας αυτό που θέλεις και κατά αυτόν τον τρόπο να τον λατρέψεις απευθείας. Και αυτή είναι η ομορφιά του Ισλάμ, η άμεση αυτή σχέση μεταξύ πιστού και δημιουργού, χωρίς τρίτους ανάμεσα. Όμως, να γίνει η εξής διευκρίνηση, κάτι που θα το δούμε και στη συνέχεια. Η απαγόρευση ότι απαγορεύεται η μεσολάβηση η παγανιστική των πολυθεϊστών
δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται και η νόμιμη μορφή μεσολάβησης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η νόμιμη μεσολάβηση έχει θεμέλια στον μονοθεϊσμό και θα δούμε το πώς. Η νόμιμη μεσολάβηση είναι σωστή και θεμητή. Δηλαδή έχουμε την παράνομη μεσολάβηση λόγω πολυθεΐας και την νόμιμη η οποία δεν εναντιώνεται στο τεουχίδ, στον μονοθεϊσμό. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Ας περάσουμε στο πρώτο κορανικό εδάφιο για αυτό το κεφάλαιο. Βρίσκεται στο κεφάλαιο 6 από το Κοράνι, στίχος 51. Ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατα'άλα λέει «Και προειδοποίησε με αυτό, το Κοράνι δηλαδή, αυτούς που φοβούνται ότι θα μαζευτούν μπροστά στον Κύριό τους και δεν θα έχουν άλλον προστάτη ή μεσολαβητή εκτός από αυτόν». Και προειδοποίησε με αυτό το Κοράνι αυτούς που φοβούνται ότι θα μαζευτούν μπροστά στον Κύριό τους και δεν θα έχουν άλλον προστάτη ή μεσολαβητή εκτός από αυτόν. Κεφάλαιο 6, στίχος 51 από το Κοράνι. Και εδώ αναφέρει ο Αλλάμα στην εξήγησή του, αναφέρει ότι αναιρείται η παράνομη πολυθεϊστική μεσολάβηση. Η μεσολάβηση αυτή που γίνεται ή στείνεται χωρίς να την έχει εγκρίνει ο ίδιος, ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατα'άλα. Όταν θα σταθείς την ημέρα της κρίσης μπροστά στον Αλλάχ, τότε ποιος είναι αυτός που θα μεσολαβήσει για εσένα? Κανείς. Κανείς, εκτός αν του έχει δοθεί η άδεια από τον ίδιο τον Αλλάχ. Συνεπώς, στον Αλλάχ άμεσα πρέπει να στραφείς για τη σωτηρία σου και σε κανέναν άλλον. Και στα επόμενα κεφάλαια τονίζεται ακριβώς αυτό, ότι η μεσολάβηση αυτή που δεν έχει εγκριθεί από τον Αλλάχ, τότε δεν ωφελεί και δεν αξίζει. Ο ύψιστος λέει, κεφάλαιο 39, στίχος 44, να πεις «Στον Αλλάχ ανήκει αποκλειστικά το δικαίωμα να επιτρέπει τη μεσολάβηση». «Στον Αλλάχ ανήκει αποκλειστικά το δικαίωμα να επιτρέπει την μεσολάβηση». Και επίσης στο γνωστό εδάφιο 255 στην Σούρατ Αλ-Μπακαρα, κεφάλαιο 2 στο Κοράνι, στίχος 255, ο ύψιστος λέει «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μπορεί να μεσολαβήσει κοντά του εάν δεν του το επιτρέψει?» Η μεσολάβηση λοιπόν ανήκει αποκλειστικά στον Αλλάχ. Αυτός την επιτρέπει ή την απαγορεύει σε άλλους. Και αυτό ακριβώς είναι η μονοθεϊστική δογματική θέση σχετικά με την μεσολάβηση. Ότι ουσιαστικά στον Κύριο τον ύψιστο ανήκει η μεσολάβηση και κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία να μεσολαβήσει παρά μόνο εάν ο Κύριος το επιτρέψει. Και κανείς δεν θα ξεστομίσει κουβέντα την ημέρα της κρίσης παρά μόνο ο Κύριος, παρά μόνο αν ο Κύριος το επιτρέψει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο διαχωρίζεται, σιγά σιγά να κατανοήσουμε δηλαδή αυτά τα δύο, διαχωρίζεται η πλανεμένη πίστη σχετικά με την μεσολάβηση και η ορθόδοξη ισλαμική τοποθέτηση. Η πλανεμένη είναι αυτή που ο πιστός παίρνει ως μεσολαβητές αυτούς που νομίζει ως ενάρετους ή ακόμα και τους πραγματικά ενάρετους και τους βάζει ως μεσίτες σε θέματα λατρείας, επίκλησης και άλλα παρόμοια. Ενώ η νόμιμη μεσολάβηση είναι αυτή που ουσιαστικά πηγάζει μόνο από τον Αλλάχ, διότι αυτός παραχωρεί το δικαίωμα σε όποιον θέλει και δεν υπάρχει, δεν επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο αλλά σε αυτόν που δίνει την μεσολάβηση, που είναι μόνο ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατα'άλα. Και δεν είναι για θέματα λατρείας η μεσολάβηση αυτή, αλλά μόνο θα παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα την ημέρα της κρίσης, έτσι ώστε να δεχτούν κάποιοι σωτηρία. Στην ουσία, αυτοί που θα δεχτούν σωτηρία, είναι αυτοί που ο Αλλάχ
είναι ευχαριστημένος μαζί τους και επιθυμεί την σωτηρία τους. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο που θα μεσολαβήσει, αλλά ο ύψιστος είναι αυτός. Σε αυτόν πρέπει να στραφούμε, διότι αυτός είναι που την επιτρέπει ή την απαγορεύει. Είναι αυτός που δίνει την άδεια. Και το επόμενο εδάφιο που ακολουθεί αυτό ακριβώς τονίζει. Κεφάλαιο 53 στο Κοράνι, στίχος 26, και πολλοί άγγελοι των ουρανών που είναι πολλοί, αν μεσολαβούσαν, τίποτα δεν θα ωφελούσε αν δεν έδινε ο Αλλά την άδειά του για όποιον θέλει και για όποιον του το επιτρέψει. Ακόμα λοιπόν και οι άγγελοι που είναι γνωστό σε όλους το υψηλό επίπεδό τους στα μάτια του Αλλά, η μεσολάβησή τους δεν θα ωφελούσε σε τίποτα εάν ο Αλλά δεν έδινε την άδειά του ή αν δεν ήταν ευχαριστημένος για το άτομο που γίνεται μεσολάβηση. Συνοπτικά, ο ύψιστος λέει, και όλο το ζουμί, όλη η ουσία είναι ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτόν αποκλειστικά και όχι σε μεσολαβητές, διότι αυτός κρατά την άδεια στο να γίνει η μεσολάβηση αποδεκτή ή όχι. Είναι χάσιμο χρόνου να επικαλεί σε δήθεν μεσολαβητές. Από τη στιγμή που ο Αλλά είναι αυτός που επιτρέπει ή απαγορεύει. Όταν λοιπόν στρέφεσαι σε μεσολαβητές, είτε είναι έγκυροι ή όχι, τότε αυτό είναι πολυθεία. Όταν όμως επικεντρώνεσαι και στρέφεσαι στον Αλλά, τότε αυτό είναι το νόμιμο και το σωστό. Όλη η ουσία είναι στο πού στρέφεσαι. Πού ρίχνεις την προσοχή σου, στη δημιουργία ή στον δημιουργό. Εάν στρέφεσαι στην δημιουργία και την επικαλείσαι, είσαι πλανεμένος, χαμένος πολυθεϊστής, άκυρο είναι όλο αυτό που κάνεις. Εάν στρέφεσαι στον δημιουργό, είσαι επιτυχημένος και νόμιμος. Όπως λέει και ο ύψιστος, και αυτό είναι το τελευταίο κορανικό εδάφιο για αυτό το κεφάλαιο, κεφάλαιο 34 από το Κοράνι, στίχος 22 και 23, πες τους να πεις, καλέστε εκείνους που τους λέτε ως θεούς αντί του Αλλά. Δεν εξουσιάζουν ούτε το βάρος ενός μορίου στους ουρανούς και ούτε στη γη, και ούτε έχουν σε αυτά κανένα μερίδιο συμμετοχής, ούτε κανένας από αυτούς στέκεται ως βοηθός. Και καμία μεσολάβηση δεν ωφελεί κοντά του, εκτός για αυτόν που του έχει δώσει την άδεια. Και έτσι ώστε όταν θα φύγει ο φόβος από τις καρδιές τους, και αναφέρεται στους αγγέλους, θα πούν τι είπε ο Κύριός σας, τους απαντούν την αλήθεια και είναι εκείνος ο ύψιστος ο Μέγας. Το κεφάλαιο αυτό, στο 23 κεφάλαιο, το είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα για τον φόβο που έχουν οι άγγελοι. Εδώ τώρα ο ύψιστος προκαλεί τους άπιστους, τους πολυθεϊστές, να καλέσουν τους ψεύτικους θεούς, να τους επικαλεστούν. Και ο ψεύτικος θεός είναι οτιδήποτε που παρουσιάζεται ως θεότητα ή ως αντικείμενο λατρείας αντί του Αλλά. Τους προκαλεί λοιπόν και τους λέει ότι αυτοί οι θεοί εντός εισαγωγικών ή αυτά τα οποία επικαλείστε δεν έχουν την ικανότητα να εξουσιάσουν ούτε ένα μόριο. Ούτε ένα μόριο από τους ουρανούς και από τη γη. Δεν έχουν κανένα απολύτως μερίδιο στη δημιουργία. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σταθούν ως βοηθοί του Αλλά ή συνέτεροι. Και καμία μεσολάβηση δεν ωφελεί, παρά μόνο αυτή που έχει εγκρίνει ο ίδιος ο Παντοδύναμος.
Στο κεφάλαιο αυτό, ο συγγραφέας παραθέτει και την θέση του μεγάλου ημάμι, του Σέιχου Ισλάμ Ιμν Τέιμια, για περαιτέρω κατανόηση. Διαβάζουμε τα εξής. Και αν δεν κάνω λάθος, εδώ τελειώνει με αυτή την θέση του ημάμι Ιμν Τέιμια. Τελειώνει και το κεφάλαιο. Διαβάζουμε. Ο Αλλά μας ξεκαθαρίζει, λέει ο Σέιχ Ισλάμ, ο Αλλά μας ξεκαθαρίζει ότι όλη η δημιουργία του είναι άδεια, δεν έχει θεϊκές ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προσπαθούν οι πολυθεϊστές να τις αποδώσουν. Έτσι λοιπόν η δημιουργία δεν κατέχει δύναμη ή κυριαρχία, ούτε μπορεί να σταθεί ως όμοια με τον ύψιστο, σαν βοηθός, κάνοντας διαχείριση για τους ουρανούς και τη γη. Τώρα σε αυτό το σημείο αξίζει να βάλουμε μια παρένθεση και να πούμε τα εξής. Προτού συνεχίσουμε στην θέση αυτή, να διαβάσουμε αυτή τη θέση. Ανοίγουμε την παρένθεση και λέμε, εδώ αναιρείται όλη αυτή η προσπάθεια που στις ημέρες μας έχει αυξηθεί. Ποια είναι αυτή? Η προσπάθεια του να αποδοθεί στην φύση, να αποδοθούν στη φύση θεϊκά χαρακτηριστικά. Τι μας λένε? Η φύση έχει προβλέψει για όλα. Η φύση έκανε το θαύμα της. Η φύση έχει την γιατριά και άλλα παρόμοια πολυθεϊστικές δηλώσεις, πολυθεϊστικές διατυπώσεις, αθεϊστικές ακόμα, διότι αθεϊσμός και πολυθεϊσμός δεν διαφέρουν και τόσο. Εδώ βλέπουμε πως οι άθεοι, οι δίθεν άθεοι, στην ουσία θεοποίησαν κάτι δημιουργημένο. Έτσι, πόσο οξύμορο, οι άθεοι μετατράπηκαν σε πολυθεϊστές. Η φύση όμως, πέρα ότι πρόκειται για δημιούργημα, δεν έχει την δυνατότητα να προβλέψει, δεν έχει την δυνατότητα να κάνει θαύματα, δεν έχει την δυνατότητα να γιατρέψει, διότι δεν έχει το χαρακτηριστικό της απόλυτης γνώσης, της παντοδυναμίας, δεν έχει θεϊκά χαρακτηριστικά, όπως λέει ο Σέιχ Ισλάμ. Δεν έχει καν νοημοσύνη. Καν νοημοσύνη. Και εδώ κλείνουμε την παρένθεση για αυτήν την ανέρεση. Συνεχίζει ο Σέιχ Ισλάμ, όσο αφορά την μεσολάβηση, θα ωφελήσει μόνο αυτούς που ο Αλλά ήδη είναι ευχαριστημένος μαζί τους. Λέει ο ύψιστος, και δεν μεσολαβούν ημιμόνο για όποιον έχει επιτραπεί. Κεφάλαιο 21, στίχος 28 από το Κοράνι. Γι' αυτό λοιπόν η μεσολάβηση που επικαλούνται οι πολυθεϊστές δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αυταπάτη που θα τους γίνει γνωστό την ημέρα της κρίσης. Σύμφωνα με το Κοράνι. Ο προφήτης, sallallahu alayhi wa sallam, ο οποίος θα είναι από αυτούς που θα του δοθεί η άδεια να μεσολαβήσει για ορισμένους από τους πιστούς, για αυτούς που είναι ειλικρινείς, που πράττουν σύμφωνα με το La ilaha illallah, δεν είναι μια απλή πρόταση, αλλά πράττουν σύμφωνα με το La ilaha illallah, την ημέρα της κρίσης ο προφήτης πρώτα θα προσκυνήσει τον Αλλά και θα τον δοξάσει. Έπειτα θα του πει ο Αλλάς Σουμπχάνα Τα'άλα, σήκωσε το κεφάλι σου και μίλα και θα εισακουστεί αυτό που θες. Ζήτα και θα σου δοθεί. Μεσολάβησε και η μεσολάβησή σου θα γίνει αποδεκτή. Και αυτό είναι χαντίθ αυθεντικό και το βρίσκουμε στη συλλογή του Ιμάμ Αλ-Μπουχάρι και του Ιμάμ Μουσλιμ. Παρένθεση πάλι, εδώ βλέπουμε πως η νόμιμη μεσολάβηση, βλέπουμε πως αυτή η νόμιμη μεσολάβηση που στηρίζεται σε μονοθεϊστικά θεμέλια,
βλέπουμε ακριβώς αυτό, ότι δεν επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο, αλλά στον δημιουργό τον ύψιστο που θα επιτρέψει. Συνεχίζουμε. Και μια μέρα ο Αμπου Χουράιρα ραδιαλλάχου άνχου ρώτησε τον προφήτη σαλαλλάχου αλήχη βασάλλαμ, λέγοντάς του, ποιοι θα είναι αυτοί από τους ανθρώπους που θα μεσολαβήσεις για αυτούς στον Αλλά? Και ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam απάντησε, όποιος πει la ilaha illallah με ειλικρίνεια στην καρδιά του, αυτός είναι που θα δεχθεί μεσολάβηση. Και το hadith είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Αλ-Μπουχάρι. Συνεπώς, συνεχίζει ο Ιμάμ Ιμπνε Τεϊμία, με την άδεια του Αλλά η μεσολάβηση θα παραχωρηθεί σε αυτούς που ήταν ειλικρινείς με το τεουχίδ, με τον μονοθεϊσμό. Ενώ αυτός που έχει διαπράξει σιρκ, πολυθεία και παγανισμό, θα αποκλειστεί από την μεσολάβηση του προφήτη την ημέρα της κρίσης. Και η έννοια, και με αυτό κλείνουμε, και η έννοια, συνεχίζει ο Σέιχουλ Ισλάμ, η έννοια της νόμιμης μονοθεϊστικής μεσολάβησης είναι ότι ο Αλλά θα συγχωρέσει αυτούς που είχαν ειλικρίνεια, ιχλάς, μέσω της ντουά, της επίκλησης των ενάρετων ατόμων, που τους δόθηκε η άδεια από τον Αλλά να μεσολαβήσουν ή να κάνουν ντουά. Και μια τέτοια μεσολάβηση θα παραχωρηθεί ελεύθερα, έτσι ώστε να υψωθεί το επίπεδό τους την ημέρα της κρίσης. Και καταλήγει ο Σέιχουλ Ισλάμ, η μεσολάβηση τώρα που είναι μη αποδεκτή στα κορανικά εδάφια του υψίστου είναι αυτή που περιέχει σιρκ νοοτροπίες, πολυθεϊστικές νοοτροπίες και πολυθεϊστικές πρακτικές, ενώ η αποδεκτή μεσολάβηση είναι αυτή που έχει ορίσει ο Κύριος και έχει επιτρέψει με μονοθεϊσμό. Και αυτή η νόμιμη μεσολάβηση με τεουχίδ θα είναι μόνο για αυτούς που τηρούσαν το τεουχίδ με ειλικρίνεια στην επίγεια ζωή τους. Και βεβαίως δεν περαιτέρω επεξήγηση στα ίδια επεξηγημένα δεν χωρά. Και γι' αυτό εδώ θα βάλουμε την τελεία. Και προτού ολοκληρώσουμε να πούμε κάτι σημαντικό. Ότι αν θέλετε να μελετήσετε, και καλό είναι να γίνει αυτό, περισσότερα περί μεσολάβησης και ιδιαίτερα για την νόμιμη ή την άκυρη περίπτωση του, της μεσολάβησης, τότε επισκεφτείτε και τον κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Τα ακυρωτικά του Ισλάμ». Και συγκεκριμένα, όχι όλο τον κύκλο, εκτός βεβαίως αν θέλετε, αλλά το κομμάτι αυτό που αναφέρεται στην μεσολάβηση είναι το δεύτερο ακυρωτικό, δηλαδή το δεύτερο μάθημα. Και εδώ τερματίζουμε. Ο sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.